Καλησπέρα από το βοηθητικό έξω του ΣΕΦ. Αναμέτρηση σήμερα, απογευματάκι Σαββάτου, για τον 7ο όμιλο της Λιβύο. Θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση μεταξύ των συναμεταξύ των άλλων αντάλλων. 15η αγωνιστική, πλησιάζουμε προς το τέλος της κανονικής περίοδου. Ο Φίτης θα κερδίσει το τζάπολ και θα πετάξει την μπάλα προς τον Σαραγάτο Γιώργο. Καραλουκάς, Χάλδας και Μαργιάννης η πεντάδα, η άλλη η υπόλοιπη για την πεντάδα του Slam Dunk. Ο Μαργιάννης τώρα έχει την μπάλα, θα δώσει το Χάλδα, θα πάει προς τα μέσα αυτός, θα εκτελέσει και θα ανοίξει το σκορ. Σουβλέρης, Μιχαηλίδης, Αλέξανδρος, Μιχαηλίδης, Χρήστος, Ξενίδης και Μελανοφρύδης η πεντάδα των Αναντάλλων. Σουβλέρης θα δώσει τον Μιχαηλή τον Χρήστο και τον Αλέξανδρο, πάλι Χρήστο. Ένα μακρινό τριγόντο από το Σουβλέρι, θα στοχίσει το rebound του Βίρο Σαραγά. Καραλουκά, θα κρατήσει ο Προφήτη, θα βρει τον Μαργάνη, το Βίρο Καλάθι από του Slam Dunk, θα κάνει το 4-0. Κοντύτερο αντίπαλο εκείνος θα πάει προς τα μέσα, θα στοχίσει, θα στοχίσει. Χάλβας θα περάσει. Καραλουκάς θα πάρει ένα τρίποντο, άστοχο, ο Προφήτης θα πάρει το rebound. Θα περάσει το Μαργάνη από παίχτη των Αλαντάλων. Η μπάλα πέρασε έξω, κατοχή πάλι για τους Slam Dunk. Καραλουκάς θα δώσει τον Προφήτη που θα πάρει το τρίποντο. Άστοχο. Στο πλέρι σπίρει το rebound, θα τρέξει. Θα πάει μέχρι μέσα και θα σκοράρει. Πρώτο καλάθι για τους Σουβλέρι στο παιχνίδι. Να μαρκάρει τον Χάλδα. Καραλουκάς το κλειδί μπροστά του, θα βγάλει στον Σαραγά, κρατάει εκείνος. Χάλδας γίνεται λάθος, θα γίνει τελικά το λάθος, κατοχή για τους Αλαντάλλων. Διόρθωσε την... άλλαξε την απόφαση βασικά, δεν διόρθωσε ο διαιτητής. Καθώς ο παίκτης των Αλαντάλλων παραδέχτηκε ότι έβγαλε την μπάλα. Δύο δευτερόλεπτα τώρα για τους Slam Dunk. Ο Καραλουκάς που θα πάρει την παραδέχτη του τάξη, θα στοχίσει ο Αλέξανδρος Μιχαλίδης, θα πάρει το rebound και θα δώσει το Χρήστο. Όποιος θα πάρει εκεί μέσα θα πέσει πάνω στον Προφήτη και θα στοχίσει. Καραλουκάς, Σαραγάς Νίκος, Γιώργος, συγγνώμη. Χάλδας, πολύ ωραία, θα στοχίσει όμως. Ο Μιχαηλίδης ο οποίος θα πάρει το rebound, θα δει το Ξενίδη, το Σουβλέρι. Θα γίνει διάσμος για τους Αλαντάλλων, πολύ ωραία. Δεύτερο καλάθι του Σουβλέρι. Καραλουκάς. Ο Μαργιάννη θα τον δουλέψει ο Παλέσταρος Μιχαηλίδης και ο Σουβλέρης θα βάλει άλλο ένα καλάθι, άλλο ένα lay-up. 4-6, 6 πόντς από το Σουβλέρη για τους Αλαντάλλων. Προφήτης τώρα θα πάρει ένα τρίποντο ελεύθερος. Μεγάλη πάσα προς τον Μελανοφρύδη, δεν το έκανε ο Σουβλέρης θα πάρει ένα τρίποδο τώρα. Άστοχος, θα βγάλει στο rebound. Σαραγά!
Μέντες θα εκτελέσει, το βγάλει έξω. Ο Μιχαήλης τώρα θα ηρεμήσει λίγο το ρυθμό για την ομάδα του. Μετά από σχεδόν 5 λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο, το 4-6 παραμένει. Ο Μιχαήλης ο Χρήστος θα σκοράρει για την σειρά του. Time out και επιστρέφουμε σε λίγο. 4-8 λοιπόν το σκορ μπροστά η Αλαντάλλον. Μια αλλαγή τώρα σου βλέπεις έκατσε. Ο Μαχαίρας πήγε στο μάτς και ο Μαργάνης έχει κάτσει για τους Λαντάξ, εκείνη το 3-3, ο Μπούνταλης. Καραλουκά θα πάρει στα μέσα και ρωτήσει φάουλ. Δύο βολευτέρα για τον Καραλουκά. Το φάουλ το έκανε ο Αλέξανδρος ο Μιχαηλίδης. Thank you.
Καραλουγάς. Θα πάρει το Σάντου Ζαγκίδη. Θα δώσει το Σαραγκά, ο οποίος θα σκοτει για 3. Ο Θανασάκος θα πάρει το rebound. Το Αλέξανδρος ο Μιχαλίδης δεν βιάζεται. Πάλι, τον που ήταν στην πλάτη του, θα βρει το Μαχέρα, ο οποίος θα δείξει το βολόν, θα πετύχει άλλο ένα καλάθι για τον Αλαντάλλον. 6-14. Καραλουγάς θα κερδίσει φάουλ από τον Εκτενίδη, σωστά. Αυτό ήταν το πρώτο φάουλ των Αλαντάλλων στο 10 λεπτό. Σαράγκας τώρα περνάει έξω στη θέση του Βολιβρονίδης. Το σκορ στο συν 10. Λάθη από τους Λαμπλάκς, αργές επιστροφές. Παραλίγο τώρα γίνει άλλο ένα λάθος Μπούτα. Λε Πολυχρονίδης θα κρατήσει την μπάλα. Θα δώσει στον Καραλουκά. Θέλει το σκρίνο για τον Ζαγκίδη. Μπούτα με τον Βελανοφλίδη μπροστά του. Θα σκοθεί, θα αστοχίσει. Ο Μαχέρας θα πάρει το rebound. Πάνει κατάσταση ένα προς 3. Μαχαίρας, 4-8 λοιπόν το σκορ, μπροστά η Αλαντάλλον. Μια αλλαγή, τώρα σου βλέπεις έκατσε, ο Μαχαίρας πήγε στο μάτς. Και ο Μαργάνης έχει κάτσει για τους Λαμπτάξ, εκείνη το 33 ο Μπούνταλη. Καραλουκά θα πάρει στα μέσα, κερδίσει φάουλ, δύο βολεστέρια για τον Καραλουκά. Θα το κάνει ο Αλέξανδρος ο Μιχαηλίδης. Μέσα εδώ του βολή. Θα αφήνει στο Χρήστο Μιχαηλίδη. Ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης μόνος του θα εκτελέσει για 3. Θα αστοχίσει. Σαραγκάς θα πάρει το rebound, θα πετάξει το προφίλι. Ο οποίος θα αστοχίσει και θα πηγήσει το Μαχέρα. Χρήστος Μιχαηλίδης. Στο Μελανό Φρίνι. Θα σκοράρει, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Ωραία είναι για τον ψηλό τον Αλαντάλλο. Για το 6-10. Θα χάσω όμως τη βολή. Ο προφήτης θα πάρει το rebound. Θα αφήσω τον Καραλουκά. Θα το πλέψω σε όλη ώρα. Ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης θα πάρει το rebound. Προσπάθησε με μια πάσα πίσω από την πλάτη να βρει τον αδερφό του. Κλέψαν οι Λαμπτάκς. Ανώδυνα λοιπόν πέρασε αυτή η φάση. Με τους πολλούς και το κλειστικό rebound του Μιχαηλίδη. Καραλουκάς τώρα θα βρει το Σαραγκά. Προφήτης, πολύ ωραία βρισκείται. Θα σκοτεί για 3, θα σκοτήσει. Ο Χάλδας είναι για πάρει το κλειστικό rebound. Και
πάρει και το τρίποντο, θα στοχίσει με λαδοφρύπη στο rebound. Με τον τρίτερο αντίπαλο, τον Μπούνταλ πίσω του. Θα κερδίσει πάλι το φάουλ. Κάλτας τώρα θα κάτσει, σαν εκείνης θα μπει στο μάτσο για τους Λαμντάκ. 6-12 πλέον. Και ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης έξω, μέσα ο Άγιος ο Αθανασάκος. Στη βολή. Ραλουκάς. Αγάπη στα σκοπιά 3. Ο Αθανασάκος θα πάρει το rebound. Ο Αλέξανδρος ο Μιχαηλίδης δεν βιάζεται. Θα βρει τον Αθανασάκο που θα βγάζει στο παιχνίδι. Μελάει ο Φρέντες πάλι. Το που ήταν στην πλάτη του. Θα βρει το μαχαίρα. Θα βρει το μαχαίρα στο βολόν. Θα πετύχει άλλο ένα καλάθι. Για τους Αλαντάλων. 6-14. Καραλουκάς θα κερδίσει φάουλ από τον Εκτενίδη, σωστά. Αυτό ήταν το πρώτο φάουλ των Αλαντάλων στο 10 λεπτό. Σαράγκας τώρα περνάει έξω στη θέση του Βολιβρανίδης. Το σκορ στο συν 10. Λάθη από τους Λαμντάκ, αργές επιστροφές. Παραλίγο τώρα γίνει άλλο λάθος του Μπούνταλ. Πολυχρονίδης θα κρατήσει την μπάλα. Θα δώσει στον Καραλουκά. Θέλει το σκρίνι και στον Τζακίδη. Μπούνταλης με τον Βελανοφλίδη μπροστά του. Θα σκοθεί, θα στοχίσει. Η μαχαίρα θα πάρει το ριμπά. Κάνει κατάσταση 1-3. Λοιπόν, επιστρέφω από το time out. Ο Σαραγάς ο Νίκος πέρασε για το Slam Dunk στην πεντάδα. Και ο Μαργάνης, συγγνώμη, με Πολυχρονίδη, Σαρακίδη και Μπούνταλη. Οι άλλοι τρεις για τη συμπλήρωση με πεντάδα Slam Dunk. Θα κοπεί από τον Αθανασάκο, ο οποίος είναι με τον Μιχαηλίδη, τον Χρήστο, τον Σουβλέρη, το Διαμαντόπουλο πέρασε για πρώτη φορά στο μάτς και το Μαχαίρα. 6-18, ένα λεπτό ακόμα περίπου για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πολυχρονίδης θα κάνει βήματα, καθυστέρησε πάνω στον στήμενο για να κερδίσει φάουλ Μιχαηλίδη. Σουβλέρ τώρα θα οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας του, θα πάρει το σκρίν από τον Αθανασάκο. Και την μπάλα θα κάνει το λάθος ο Αθανασάκος, θα κλέψουν στην τάξη. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση ευνηδιασμού. Ο Νίκος Σαραγάς έχει την μπάλα. Ο Νικρονίδης Ισαακίδης Σαραγάς. Από τα χέρια του Σαραγά η μπάλα θα περάσει έξω. Κατοχή για τους Αλαντάλων. 25 δευτερόλεπτα, 24 για τους Αλαντάλων τώρα. Αδύο σουβλές θα δαστεί, θα πάρει το στέχι, θα στοχίσει. Διαμαντόπουλος για 3, άστοχος, άλλο ένα δευτερόλεπτο rebound από το Μαχαίρα. Άστοχος και αυτός, ένα δευτερόλεπτο, Σαραγάς θα πετάξει την μπάλα, έξω. Λέξει λοιπόν πρώτο δεκαλέπτου, 6-18 μπροστά η Αλαντάλων. Στρέφουμε λοιπόν για το δεύτερο δεκάλεπτο, 6-18 μπροστά η Αλαντάλων. Θεωρητικά εύκολο το έργο τους μέχρι στιγμής. Το έχουν κάνει εύκολο. Σου βλέπεις να έρθει ο Μιχαηλίδη. Ο Αθανασάκος θα κλέψει για τους Αλαντάλων. Και ο Μαρκόπουλος, Μαχαίρας, Μιχαηλίδης Χρήστος.
Θα βγάλει στο Διαμαντόπουλο, θα κάνει ο Λαφτυγίνος, θα κλέψει ο Σαραγκάς, ο Γιώργος, ο Κάνδρας, ο Καραλουκάς, Μαργάνης και ο Πολυθερονίδης, Πεντάς Φροντάξ, Διαμαντόπουλος, Μιχαηλίδης, Μακέρας, Αθανασάκος και Σουλμέρης, του Πεντάζα των Αλαντάλων. Μαργάνης, Κάνδρας, ο Ρίδος Σαραγκά, Πολυθερονίδης, θα γυρίσει, θα στοχίσει, ο Διαμαντόπουλος θα πάρει το rebound. Στο Μαχέρα, στο Γιλέρης. Καλά Λουκάς. Μαργάνης θα δώσει πολύ ωραία δοσή. Πολύ χρονίδι. Μαργάνης. Θα γυρίσει, θα στοχίσει. Μιχαηλίδης θα πάρει το rebound. Θα δώσει στο Γιλέρη. Εντάξει, θα κρατήσει ο Σιλέδης. Μιχαηλίδης για 2, άστοχο. Σαραγκάς ο Γιώργος στο λιμπάμ. Σαραγκάς μόνος του, του δίνει το σούτ, δεν θα το πάρει. Ο Χάντας θα το πάρει. Άστοχος, πάρα θα περάσει έξω. Δεν είδες θα μπει στο Διαμαντόπουλου. Μιχαηλίδης θα πάρει την μπάλα στο low post. Θα γυρίσει, θα τον δώσει ο Μαργάνης. Καραλουκάς τώρα. Σαραγκάς θα μείνει μόνος του, θα στοχίσει στο τρίποντο. Στρέφουμε λοιπόν στην κανονική συνέχεια του παιχνιδιού. Καλουκάς, θα ανεβάσει. Μαργάνης, Μαργάνης μάλλον. Θα κλέψει την μπάλα. Μεγάλη πάσα του Αθανασάκου προς τον Μιχαηλίδη. Δεν θα προλάβει την μπάλα εκείνος. Αλλαγή, ο προφήτης θα μπει στο μάτς, θα κάτσει ο Μαργάνης. Φέρνουν λίγο ύψος τώρα στην πεντάδα του στη Σναντάξ. Καράμιχα. Προφήτης θα μπει στο Χάλβα. Θα πάρει το διάδρομο, θα κοπεί από τον Μιχαηλίδη. Πάλι 3 με 1 η Αλαντάλο. Μιχαηλίδης το σουβλέρι, θα κοβεί από το σπίτι. Θα κερδίσει φάουλ τώρα ο Μιχαηλίδης από τον Καραλουκά. Σουβλέρι θα πάρει και το δίποντο. Άστοχο, Μιχαηλίδης το πιστεύει το ρυπά. Πάνω και προσθήκη. Δύο πολύ για τον Μιχαηλίδη. Βόλος ο Μιχαηλίδης τώρα. Ο Χρήστος. Ο Αλέξανδρος είναι στον πάγκο. Μέσα η δεύτερη. Yeah.
Σαραγάς, Πολυχρονίδης, έχει μπροστά το Κουτενίδη, θα πάει προς τα μέσα για να σκοράρει από τον Πολυχρονίδη, πάλι Γαρίσια, ενέργεια. Μιχαλίδης θα πάρει το τρίποντο, ας το πω, Πολυχρονίδης στο rebound. Θα κάνει φάουλ ο Μιχαλίδης τώρα, θα σταματήσει την επίθεση των Slam Dunks. Θα μπει στο μάτσιο ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, θέση του Κτενίδη και του Μαχέρα. Ολυχρονίδης τώρα. Θα πάρει το σκηνά από τον Χάλδα. Θα πει στον προφήτη. Χάλδας μόνος που θα πάρει το τρίποντο. Πολύ ωραία. Θα μειώσουν στις 9 οι Slam Dunks. 12-21. Λάνο Φρίδης μόνος του. Θα πάρει το τρίποντο, θα σκοράρει. Ξεκίνημα των άλλων αντάλλων, οι Slam Dunks δεν το έχουν εκμεταλλευτεί. Ο Γιώργος είναι, ο Νίκος είναι στο πάγκο. Μάλλον ο Νίκος ετοιμάζεται να μπει ο Σαραγάς. 14-23, δεν έχουν εκμεταλλευτεί λοιπόν το κακό ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο των άλλων αντάλλων, οι Slam Dunks. Η διαφορά κυμαίνεται εκεί γύρω στους 10-11-9. Μπορεί να πέσει, δεν μπορεί να τρέξει άλλο τα παιδιά. Θα κλέψουν τώρα οι Slam Dunks, Πολυχρονίδης. Θα πάει προς τα μέσα, θα στοχίσει, θα πάρει το φάουλ από τον Αθανασάκο. Θα πάρει στις βολές. Και έχουμε time out και επιστρέφουμε. Επιστροφή λοιπόν για τις βόλες του Πολυχρονίδη. Έχει ευκαιρία να μειώσει και στους 7, να πετύχει και τις 2. Θα βάλει την πρώτη. Άλλη μία βολή. Θα βάλει και τη δεύτερη λοιπόν, στους 7 διαφορά, 16-23. Και πίεση στα 3 τέταρτα περίπου. Σουβλέρης. Θα πάρει το screen. Θα περάσει τον Αλέξανδρο Μιχαηλίδη που θα σηκωθεί για 2 και θα σκοράρει. Πολύ ωραίο καλάθι τώρα από τους Αλαντάλων. Έχει μπει στην πεντάδα του. Εντάξει, θα κλέψουμε τώρα για έναν άλλο. Καηλίδης πάει προς τα μέσα, στο G. Σαραγάς ο Νίκος θα πάρει το rebound. 2-2. Θα βρει τον Πολυχρονίδη που θα κερδίσει πάλι φάουλ και θα σκοράρει. Αλλά έχει την ευκαιρία να πετύχει άλλες 2 βολές. Στην πρώτη βολή. Θα χάσει και τη δεύτερη πάλι. Σουβλέρης λοιπόν. Θα πάρει μισή από το Αλεξάνδρο Μιχαηλίδη, θα περάσει το Μελάνο Φρίδη. Θεωρητικά έτσι με τρόπο. Υπάρχει διαφορά έτσι εκεί πέρα. Έλα,
Χάλδας. Σαραγάς. Καραλουκάς. Πολύ ωραία βρήκε Σαραγά. Νομίζω ότι άρχισε να εκτελέσει Σαραγάς. Ο Αλέσας ο Καλίτσα κάτω λάθος, θα πέσει ο προφήτης. Χάλδας. Καραλουκάς. Φάουλ ο Αλέξανδρος ο Μιχαηλίδης. Ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης, συγγνώμη. Time out και επιστρέφουμε 16-27, 2-20 το ημίχρονο. Στροφή λοιπόν στο παιχνίδι μας. Μετά το time out, το παιχνίδι έχει περάσει μετά τον Αλαντάλο. Το Μαχαίρας. Σαραγάς προς τα μέσα, στο κύμα και το ριμπάνω τέλει. Πολύ ωραίο Σαραγάς, ο πίσω του έκλεψε. Καραλουκάς θα στοχίσει, μεγαλοποιήσει να πάρει το ριμπάνω. Ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης. Θα ηρέμησε λίγο το ρυθμό, 1-5 για το τελευταίο χρόνο. 16-27 σταθερά μπροστά η Αλαντάλλον. Μεγάλο Χρήστος τώρα με το προφήτη μπροστά του. Συμπλήρωσαν τα ομαδικά φάουλ τώρα οι Αλαντάλλον, βολές με τον Καραλουκά. Άστοχη πρώτη βολή. Θα σηκωθεί για τρεις. Πολύ ωραία πιέντε. Στην μπάλα η Σταντάξ. Μελανοφίδης. Προφίδης. Μετά έχει την μπάλα μπροστά στο Σαραγά. Θα του κάνει το φάουλ ο Κτενίδης. Σωστά. Θα το στείλει στις βολές. Τρίτο φάουλ του ένα δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Νίκος Σαραγάς βολές. Θα βάλει την πρώτη. Θα χάσει την πρώτη.
δεύτερη. Μιλάν ο Χρύδης. Κάζε στο μαχαίρα, δύο δευτερόλεπτα, πετάξει την μπάλα, θα στοχίσουν οι Καλατάλων. 18-31 λοιπόν το σκορ του πρώτου μηχρόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο. Επιστροφή λοιπόν για το δεύτερο μήχρονο της αναμέτρησης. 18-31 μπροστά οι Αλαντάλων. Ανέβασαν την απόδοση τους λίγο στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Slam Dunks. Θα κλέψει τώρα πολύ ωραία ο Μιχαλίδης ο Αλέξανδρος. Μέρης περνάει το κέντρο, θα δώσει το χρήστο τον Μιχαηλίδη. Τενίδης, θα δώσει τον Βολόν, αστοχή. Μαργάρη θα πάρει το rebound. Πολυχρονίδης δεν εκτελεί. Θα κάνει λάθος πάσα από τον Μαρκάνη. Σουβλέρης κρατήσει την μπάλα, θα βγάλει στον Αλέξανδρο τον Μιχαηλίδη. Πελάνο Βρύδης με τον Μαρκάνη μπροστά του. Θα αστοχίσει ο Σουβλέρης, μακρινό επιθετικό rebound για 3, αστοχός. Καλουτάς, μέχρι μέσα, πολύ ωραία ενέργεια. Μιχαηλίδης μόνος του δεν εκτελεί, θα βρει το Μελάνο Φρύδι. Χρήστος Μιχαηλίδης για 3. Λάθος από τον Καναλιά. Βλέψαμε τον Μιχαηλίδης για άλλη μια φορά. Θα βρει το Χρήστο τον Μιχαηλίδη, ο οποίος θα σκοράρει. Και κατοχή για τους Αλαντάλων. Φρύδι, ο οποίος δεν θα εκτελεί. Θα πάει προς τα μέσα και θα κερδίσει φάουλ από τον Μαργάνη. Θα χτυπήσει όμως ο Μελάνο Φρύδης. Δεν θα μπορέσει να εκτελέσει, θα περάσει ο Αθάνας Αγωστής. Όχι, ο Μαχαίρας θα περάσει τέσου. Και στις βολές στη θέση του. Λοιπόν, θα κάτσει ο Μελανοφρύδης, θα κάτσει και ο Κτενίδης, όχι ο Αλέξανδρος, ο Μιχαηλίδης και ο Κτενίδης. Μπήκε ο Αθανασάκος στο Μαχαίρα στην πεντάδα, μέσα η πρώτη βολή από τον Μαχαίρα. Μέσα και η δεύτερη, 2-2. Στο σύν 14 πλέον η μεγαλύτερη διαφορά μας στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Στο σύν 15 πλέον 35 είναι. Όχι 35. Πολύ ωραία η ενέργεια και η συνεργασία. Θα στοχίσει ο Σαρχάς. Ο Μαργάνης όμως θα πάρει το κορυφάλ και θα σκοράρει. Θα σταματήσει, θα δώσει το Μιχαηλίδη, ο οποίος θα υποπέσει σε βήματα. Ο Λιχρονίδης θα στοχίσει, θα πάρει το θετικό rebound, θα ξαναστοχίσει. Ο Μιχαηλίδης
ήθελε να τρέξει. Θα κρατήσει τα βουτομαχέρα. Με τώρα πάλι βήματα τον Αθανασάκο. Ο Χάλδας θα μπει στη θέση του Πολυχρονίδη. Μόνος του θα πάρει το τρίποντο. Ας το πω. Σαραγάς ο γύρος θα πάρει το φιγκόρ μπαουντ. Θα στοχίσει. Το παιχνίδι θα μαζέψει την μπάλα. Θα βρει το Σουρνέρι, ο οποίος θα στοχίσει ένα τρίποντο. Μέχρι μέσα στο χεί. Ο Σαλαγκάς θα πάρει το σκορ rebound και έχει γίνει τώρα εκεί πέρα. Την μπάλα μας βρήκε στα πόδια του, θα δείξει να περάσει πάλι στον αντάλλο. Ο Θανασάκος γυρνάει, εκτελεί, αστοχή. Ο Μιχαηλίδης θα πάρει το σκορ rebound, θα στοχίσει. Άλλα στο rebound από τον Αθανασάκο που θα σκοράρει. 22-39, 5 και 18 για το τέλος τρίτης περίοδου. Σαραγκάς Γιώργος. Θα βρει τον Καραλουκά. Προφήτης ο Χάλδας. Αστοχή. Ο Σαραγκάς θα πάρει άλλο θετικό rebound. Θα ανοίξει η επίθεση τώρα τον Slam Dunks. Αλλάγει τώρα ο Μπούντα Λισάντη στο μάτσο του Σαραγκά του Γιώργου, ναι σωστά. Τελικά έπρεπε να ανανεωθεί, λένε, η επίθεση των Σταντάκ. Οπότε έχουμε νέα επίθεση με 14 δευτερόλεπτα. Μαργάνης. Φενίδης θα πάρει το rebound. Ο Θανασάκος θα περάσει την μπασκέτα, θα σκορτήσει όμως. Μιχαηλίδης θα πάρει το rebound και θα σκοράρει. Time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Επέστρεψαν οι ομάδες από το time out. 22-41 στο σύν 19 για να κάνουν. Δεν μπορούν να βρουν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλά στην Slam Dunk. Τον τώρα στην πετάδα τους την τέλη. Πάει προς τα μέσα, θα βγάλει έξω τον προφήτη. Χάλδα, Καραλουκά και Μαργάνη. Ο Χάλδα τώρα θα πάρει ένα τρίπο το ελεύθερο, θα στοχίσει. Μαργάνη θα πάρει το σκορ rebound. Παράλληλα να γίνει το λάθος. Μπούνταλης, θα κάνει βήματα, κατοχή για τους Αταντάλων. Χρήστος Μιχαηλίδης, Ουλέρης, Μαχαίρας, Φτενίδης και Αθανασάκος, η πεντάδα των Αταντάλων. Θα βρει τον Μιχαηλίδη. Θα γίνει τώρα το λάθος από τον Μιχαηλίδη. Καραλουκάς. Προφήτης θα πάρει το τρίποντο. Ας το πω. Yeah.
8-0 το σερί που τρέχουν οι Αλαντάλλων. Η διαφορά θα πάει στους 21 για πρώτη φορά. Θα γίνει αλλαγή τώρα, ο Σαραγάς ο Νίκος θα περάσει και ο Πολυχρονίδης για την Αντάξη. Στη θέση του Καραλουκά και του Μαργάνη. Σαραγάς ο Νίκος έχει πάρα τώρα. Πολυχρονίδης θα σκοράρει. Θα λύσει το εξαιρετικό πρόβλημα της ομάδας του. Τη δυστοκία θα λέγω και επιθέσεις το πρόβλημα. Που είχαν στις τελευταίες επιθέσεις. Είχαν να σκοράρουν 5,5 λεπτά περίπου οι Slam Dunks. Πρώτα κάτσε ο Χτενίδης που έχει φάουλ, θα μπει ο Διαμαντόπουλος στη θέση του. Και ο Μελανοφρίδης στη θέση του Χρήστου του Μιχαηλίδη. Μπούνταλη, το Πολυχρονίδη και φάουλ. Δύο φορές για τον Πολυχρονίδη. Θα χάσει την πρώτη βολή. Thank you.
Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Μακέρας Αφτανασάκος και Μελανοφρίδης, παιδιά των άλλων αντάλλων. Λέψον Μάργαρς τώρα πολύ ωραία. Φάουλο Γιαμαντόπουλος. Έχουμε μειώσει τους 14 πρώτους συναντάξεις. Να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Θα σηκωθεί, θα στοχίσει, θα πάρουμε και το rebound για να συναντάξουμε τον ίδιο. Καραλικός θα πετάξει την μπάλα, άστοχος Μαργκάνης εκεί πέρα για να πάρει το rebound. Θα αποκλέψουν την μπάλα όμως οι συναντάξεις. Μαργκάνης θα κάνει και το πάρει στον Αλέξανδρο τον Μιχαηλίδη. Θα πάρει το rebound. Θα κοπεί κανονικά από τον Πολυθερονίδη. Θα δούμε να χάσει την μπάλα στο Αργάς ο Γιώργος. Κρατήσει την μπάλα εδώ στην Καραλικά. Σαραγκάς θα σκοτεί για 2. Αστροφή. Άλλον αλλάζει τους άλλων άλλων. 8 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. 29-43. Μαργκάνης θα στοχίσει. Δημιούργησε πολύ ωραία τον χώρο για το σούτ του. Ας το έχεις όμως. Αθανασάκος μόνος στο πλάι για 3. Αστοχή ο Μαργκάνης, θα πάρει το rebound. Καραλουκάς θέλει να τρέξει. Χάλτας. Καραγκάς θα σκοτεί για 2, θα σκοράει. 5-0 λοιπόν το σέρι που τρέχουν τώρα οι Slam Dunks. Και αν βάλουμε και τους 4 πρώτους τελευταίους που πετύχαν στο, τρίτο δεκάλεπτο, 9-0. Και έχουν επιστρέψει στις 12 από το μείον 21. Μελάνε πλήρες αστοχή. Από τα χέρια του Αθανασάκου την μπάλα να περάσει έξω. Κάτι που για τους Slam Dunks. Ακόμα περίπου. Κάλλιντας θα πάει προς τα μέσα. Θα στοχίσει. Θα σάξει πριν το rebound. Διαμαντόπουλος θέλει να τρέξει. Θα βρει πάρα πολύ ωραία το Μιλανοφρίδη. Και θα σκοράρει. Πολύ ωραία ασίστ από τον Διαμαντόπουλο. Μετά από 4,5 λεπτά θα σκοράρουν και οι Αλαντάλλων. Διαμαντόπουλος θα κερδίσει φάου. Θα βγει έξω. Time out, επιστρέφουμε.
7-5 λεπτά. Σουβλέρης και Χρήστος Μιχαηλίδης στην πεντάδα των Αλαντάλων. Σαραγάς ο Νίκος πέρα στην πεντάδα των Σλαμντάκ και ο Προφήτης. Μαχαίρας. Ο Θανασάκος μπροστά από τον Προφήτη θα σκοράρει. Από 3 θα σκορδίμουν και να σκοράρει. 33-47. Θα κλέψει ο Χάλδας. Πάλι ο Ρωσός Αλέξανδρος ο Μιχαηλίδης. Σάκος μόνος στα 45 μοίρες, θα πάρει το τρίποντο, θα σκοτήσει. Σαραγάς στον Προφήτη. Κάλδας, Σαραγάς, Νίκος. Κάλδας πάλι για 3, αστοχός. Μεγάλη πάσα προς τον Σουβλέρη. Θα περάσει, θα αφήσει πάλι το μαχαίρα. Δεν εκτελεί, περιμένει τους υπόλοιπους παίκτες του. Θα πάει προς τα μέσα. Θα αστοχίσει σε ένα αφαίρο διάστολο layup. Εύκολο layup για εκείνον. Και ο Πολυχρονίδης θα σκοράρει για το 35-47. Time out. Και ο Χθενίδης λοιπόν στην πεντάδα των Αλαντάλων για τα τελευταία 3-15. Στο μείον 12 πλέον η Σαντάκ, 35-47. Έχουν άλλα 3 λεπτά να επιστρέψουν ολοκληρωτικά στο παιχνίδι. Μαχαίρα θα κρατήσει την πράγμα, πέρασε ο Αλέξανδρο τον Μιχαηλίδη, τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη, συγγνώμη. Μαχαίρα θα πάρει και το τρίποντο μέσα. Θα στείλει πάλι διαφορά στους 15. Δυσκολεύουν τα πράγματα για τους Αντάξεις, δεν έχουν τα περιθώρια, τα χρονικά. Προφήτης. Καραλουκάς θα βρει πολύ ωραία τον Πολυχρονίδη, ο οποίος θα σκοράρει. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Πολυχρονίδη. Μιχαηλίδη που θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Κατοχή για τους Slam Dunks από τη λέει ο διαιτητής. 2 λεπτά ακόμα. Βλέπουμε εδώ και τον Παλέτο μπροστά μας. Μιχαηλίδης πολύ ωραία θα πάρει την μπάλα, θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. Μόνιμη επιδική κινδύνου για τους Αλαντάλων ο Πολυχρονίδης. Ο Σμίτου τώρα τους γίνεται εντάξει. Έχει πετύχει τους 8 τελευταίες πρώτης ομάδας του. Έχει πρέπει να κάνει 9. Για να το καταφέρει. Πάρα λίγο να κλείσει ο Σαραγκαστονίκος από το Σουβλέρι. Την πάσα του Μιχαηλίδη του Χρήστου. Ακόμα. Πολύ ωραία είναι το δόξιμο του Αλέξανδρου Μιχαηλίδη. Τενίζεις, θα σκοράρει, πολύ ωραία. Yeah. 39-52. 1 και 15 για το τέλος. Yeah. Προφήτης θα πάρει ένα τρίποντο μέσα. Στους 10 η διαφορά.
φάουλ θα κάνει ο Σαράκας ο Νίκος. Αλλαγή, ο Ισαγίδης θα μπει στη πολυχρονή για το τελευταίο λεπτό. Όπως όλα δείχνουν, οι Αραδάλ θα πάρουν για νίκη. Δεύτερη τους σερί. Πάλι ο Ισαγίδης πάνω στο Σβενίδη. Βόλες τώρα, τέταρτο μαρικό για τους θα πάρει το τρίποντο εκείνος, θα στοχίσει ο Μαχαίρας, θα πάρει το τρίποντο rebound. Ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης θα κουτάρει για 3, προφήτης θα πάρει το rebound, 20 δευτερόλεπτα. Λέξει λοιπόν το παιχνίδι, 42-52, δεν θα εκδηλώσει επίθεση ο Τζον Αλαντάλλον. Νίκη λοιπόν για τον Αλαντάλλον, καλό βράδυ από το ΣΕΦ.